Λοιπόν, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Άγιασσα, μια χαρά θα έλεγα, γιατί η τοπογραφία του Παντόλφη επιτέλους βρίσκεται στην πόλη μας, μετά από πάρα πολλά χρόνια, πρόκειται για τον γνωστό λαϊκό ζωγράφο, ο οποίος είχε αποτυπώσει σκηνές που κάνουν με τοπογραφίες στην παλιά αγορά, που καταδαφίστηκε και που οι τοιχογραφίες αυτές οδηγήθηκαν στην εφορία Ανατολών Μνημείων για συντήρηση. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Ο Δήμος Λαρισαίων από το 2017 ξεκίνησε μια αλληλογραφία με την εφορία προκειμένου να επαναπατηθούν οι τοιχογραφίες. Αυτό δεν στάθηκε δυνατό τουλάχιστον μέχρι σήμερα, γι' αυτό και είπαμε ότι είναι μια ιδιαίτερη μέρα χαράς. Έχουμε στα χέρια μας λοιπόν τις τοιχογραφίες αυτές, οι οποίες θα εκτεθούν κάποια στιγμή και εφόσον αποκληθούν όλες οι διαδικασίες, ολοκληρωθεί η συντήρησή τους, θα οδηγηθούν στο λαογραφικό. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας και κυρίως το τελευταίο διάστημα τον κύριο Χαρακόπουλο, τον βουλευτή μας, ο οποίος με μια παρέμβασή του στο Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε τη δυνατότητα να ανατραπεί αυτή η πολύχρονη καθυστέρηση της επαναφοράς τους και της επαναπάτησής τους στην πόλη μας. Θα εργαστούμε με την εφορία και ο τύπος και την κυρία Στρόλια και τους επιστήμονές της με γρήγορο τρόπο, με έντονο τρόπο και πάλι σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και με τις παρεμβάσεις του κυρίου Χαρακόπουλου θα μπορέσουμε πλέον να ολοκληρώσουμε τη σπουδαία αυτή δουλειά και να εκτεθούν τα έργα αυτά στο λαογραφικό μας μουσείο για την εκτίμα της πόλης που πρέπει όλοι οι συμπολίτες μου και η ευρύτερη κοινωνία της πόλης να αντιληφθούν, να δουν την ομορφιά του παλιού. Το οποίο γίνεται σύγχρονο με έναν ιδιαίτερο τρόπο, μια και όλοι μας αναπολούμε αυτές τις στιγμές του παρελθόντος. Ξέρετε όλοι σας ότι η αγορά η οποία καταδαφίστηκε είναι μια αγορά η οποία είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ίσως σήμερα να ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν υπήρχε, αλλά όμως δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι κομμάτια εκείνης της ιστορίας βρίσκονται πια στην πόλη μας. Ευχαριστώ πολύ όλους.